επιχειρεί βελτιώσεις στις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις. Έγινε μια δουλειά 6 μήνες, ήμασταν 8 ετερόκλητοι, αλλά επικράτησε ένας διάλογος τεκμηρωμένος, το τονίζω αυτό, γιατί μόνο έτσι μπορούν να προωθηθούν τα μεγάλα θέματα. Μάλιστα. Και προσπαθούσε ο ένας να πείσει τον άλλο με διάλογο. Συνεπώς, καταλήξαμε από τα 12 σημεία στα 8 να υπάρχει ομοφωνία. Να τα πούμε αυτά τα σημεία, σας παρακαλώ. Στα... Είναι υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων το πόρισμα και τον. Είναι στα θέματα απεργίας. Ανταπεργίας, συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η επαναφορά είναι γενικός όρος, δεν λέει τίποτε. Μάλιστα. Σημαίνει για το διατήρηση της αρχής της ευνοϊκότητας, μετενέργεια, πλασματική επέκταση και επέκταση λογικών συμβάσεων. Τα κέρια. Εκεί που υπήρξε. Κύριε καθηγητά, πριν πάμε στη διαφωνία, υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα και δεν ξέρω αν έχετε καταλήξει εκεί. Ναι. Διάβαζα σήμερα και στις εφημερίδες και στον τύπο, πρώτο σέλιδο είναι αυτό που θα σας πω, η πορεία της οικονομίας θα καθορίζει τις κατώτατες αμοιβές. Είναι γεγονός αυτό. Γιατί το βάζετε το ερώτημα, το θεωρείτε παράδοξο ή σωστό? Όχι, εσείς θα μας απαντήσετε, εμείς αν έχετε καταλήξει σε αυτό. Ναι. Αν έχετε καταλήξει. Μα είναι αυτονόητο. Κάθε χώρα, όταν καθορίζει ένα γενικό κατώτατο μισθό, δεν το καθορίζει αφαίρετα. Λαμβάνει υπόψη κάποιους παράγοντες. Την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την ανεργία, την απασχόληση. Πώς τα καθορίζει. Αν μια επιχείρηση πάει με πολύ κάποια καλά, κριτήρια. Κύριε καθηγητά, αν μια επιχείρηση. Μιλάμε πάει για πολύ το καλά. Γενικό κατώτατο. Μισό λεπτό. Γιατί μιλάμε, για το γενικό κατώτατο μισθό ή για το μισθό κατά επιχείρηση? Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας πείτε εσείς στο θέμα του κατώτατου μισθού ποια είναι η θέση δικιά σας? Είναι δύο θέματα. Είναι δύο θέματα. Είναι ο γενικός κατώτατος μισθός που ισχύει γενικά για κάθε εργαζόμενο που δεν υπάρχει μια συλλογική σύμβαση. Αυτό που λέμε σήμερα 586 ευρώ. Και εκεί το ερώτημα ή το πρόβλημα το μεγάλο ήταν ποιος θα το καθορίζει, η κυβέρνηση ή η συλλογική εταίρη? Η μία μερίδα, η πλειοψηφία είπε η κοινωνική εταίρη, αλλά με μία δρομοδοτική επιτροπή που θα λέει τι πρέπει, ποιο είναι το όριο το ανεκτό, και άλλη θέλει η κυβέρνηση, αλλά πάλι με μία δρομοδοτική επιτροπή. Μάλιστα. Και με μία διαβούλευση των εταίρων. Αλλά βλέπω ότι οι αποκλήσεις δεν είναι μεγάλες. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα που είπατε είναι ανά επιχείρηση. Για τις επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα. Α, μπράβο. Εκεί προβλέπεται σήμερα ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να διαπραγματεύεται όρους δυσμενέστερους από την κρατική. Αυτό η πλειοψηφία δεν το δέχεται. Μάλιστα. Η πλειοψηφία, όχι διότι ομόφωνα. Σε όλη την Ευρώπη η πλειοψηφία, αλλά θα έλεγα με δύο ισχυρή πλειοψηφία. Μάλιστα. Δύο το αμφισβητούν. Τι λέει όμως η πλειοψηφία? Ότι ναι, οι κρατικές συλλογικές συμβάσεις υπερισχύουν, θα μπορούν όμως οι κοινωνικοί εταίροι, αυτό είναι το καινούριο. Αυτό είναι το καινούριο. Να συνομολογούν μέσα τις δυνατότητες απόκλησης προκειμένου να διασωθούν επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα, οικονομικές δυσκολίες. Είναι μια πρακτική που ισχύει σε πολλές χώρες. Άρα είναι ευέλικτη λύση και ισορροπεί τα εκατέρωθεν, θα έλεγα, συμφέροντα. Σε σχέση με το συνδικαλιστικό νόμο, ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σας? Τι εννοείται το συνδικαλιστικό νόμο? Αν εννοείται τις απεργίες και ανταπεργία, εκεί η Επιτροπή λέει. Για τις αλλαγές, τα μείζωνα θέματα θέση. Του συνδικαλιστικού νόμου είναι οι απεργίες και, και η ανταπεργία. Εκεί ομόφωνα. Και ομόφωνα εκεί τι? Νομίζω ομόφωνα δέχτηκε ότι πρώτον ο νόμος για την απεργία δεν πρέπει να αλλάξει. Και εκεί έγινε δεκτή και η εισήγησή μου, που είναι τεκμηρωμένη και περνάει απαρατήρητο, ότι η Ελλάδα έχει από τους πιο αυστηρούς νόμους για την απεργία στην Ευρώπη. Και το δέχτηκαν. Και μετά όσον αφορά την ανταπεργία, παραμένει ως έχει με μία προσθήκη που λέει το εξής, ότι ο εργοδότης μπορεί να μην πληρώνει μισθούς στους μη απεργούς όταν υπάρχει οικονομική αδυναμία να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης. Αυτή η προσθήκη δεν είναι καινούρια, τη δέχονται ήδη τα δικαστήρια. Άρα ουσιαστικά υιοθετήσαμε αυτό που ισχύει στα δικαστήρια.
Συνεπώς δεν υπάρχει να μας πείτε μεγάλη λίγο και το αλλαγή. Χρονοδιάγραμμα όλων αυτών, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν. Το πόρισμά σας θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συζητηθεί. Έχει πάει ήδη στον Υπουργό Εργασίας. Πώς ακριβώς θα εξελιχθούν το τα πράγματα. Το πόρισμα κατατέθηκε στον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος μάλιστα αύριο θα το παρουσιάσει επίσημα. Παρασκευή νομίζω θα κάνει μια παρουσίαση στον τύπο. Μάλιστα. Και θα αναπεί λεπτομέρειες. Τώρα, αυτό το πόρισμα, και αυτό έχει σημασία, θα αποτελέσει τη βάση διαπραγμάτευσης κυβέρνησης και θεσμών. Ποια είναι η αξία του πόρισματος? Το πόρισμα δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν από τα μέλη, ούτε νομοθετεί. Η αξία του πόρισματος είναι ότι και οι δύο πλευρές δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Γιατί αποδέχτηκε αυτή την πρακτική. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από μεδυνική βάση η μία πλευρά και να ζητάει αυθαίρετα πράγματα, ούτε άλλη. Επομένως, πρέπει λοιπόν με βάση το πόρισμα Να μας πει μια λέξη και για τους νέους 25 ετών, τι ακριβώς αλλάζει εκεί? Ναι. Εκεί υπήρχε μια διαφωνία, γιατί η ισχύουσα ρύθμιση προβλέπει οι νέοι 25 ετών πληρώνονται λιγότερο και από τον κατώτατο μισθό. Η διαφωνία είναι ότι αυτό συνιστά μια διάκριση απαγορευμένη, την απαγόρευση διακρίσεως λόγω ηλικίας. Άρα η πλειοψηφία ήθελε να το ξεπεράσει με μια άλλη ρύθμιση που να λέει: ωραία, πρέπει να διευκολύνουμε κάποιους να μπουν στην αγορά, αυτοί που είναι άπειροι, τους νέους ερχόμενους, χωρίς όρο ηλικίας, γιατί ένας μπορεί να είναι 22 ετών και να έχει εμπειρία. Αυτοί είναι ως ερχόμενοι για ένα μικρό χρονικό διάστημα μπορούν να παίρνουν ένα μικρότερο μισθό. Για δύο αυτό χρόνια. Οι άλλοι παίρνουν το μάξιμουμ. Το μάξιμουμ. Λοιπόν, εντάξει κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο ομότιμος καθηγητής νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Στην καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά με